Θα ήθελα να απαντήσω κοιτάζοντάς σας, κύριε Μητσοτάκη, και δεν θα απαντήσω μόνο για μένα. Θα απαντήσω για όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Εξ όσων εγώ γνωρίζω, δεν υπάρχει ούτε ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που να τα πήρε από τη Siemens. Δεν υπάρχει ούτε ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που να του έκανε η Siemens δώρο τηλεφωνικό κέντρο για το γραφείο του. Δεν υπάρχει ούτε ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που να ανέλαβε να κουβαλάει για τη Siemens ή να εισπράττει για τη Siemens μαύρα χρήματα και να ψηφίζει εν συνεχεία συμβιβασμούς επονίδιστους και άκυρους σε βάρος του λαϊκού συμφέροντος και του κοινωνικού συμφέροντος και επιβαρύνοντας τον προϋπολογισμό και καταχρεώνοντας το λαό. Γιατί δεν είπατε την αλήθεια σήμερα. Αυτό το οποίο πιο πολύ σας έχει ενοχλήσει δεν είναι βέβαια που θα γινόταν ονομαστική ψηφοφορία, αν και αυτό δοκίμασε τα όρια σας και τις εκλεκτικές δικές σας συγγένειες. Αυτό που πιο πολύ σας έχει ενοχλήσει είναι ότι θα γίνει υπό την αιγίδα του Κοινοβουλίου λογιστικός έλεγχος του χρέους και θα δούμε ποιοι χρέωσαν ποιους, θα δούμε πώς αποτιμάτε το χρέος σήμερα, ποιοι πήραν τα δάνεια και για ποιους σκοπούς και για ποιες συμβάσεις των μιζών. Και για να μην επιχειρήσετε να σπεκουλάρετε επ' αυτού, δεν είναι μια κίνηση του Κοινοβουλίου που συγκρούεται με την κυβέρνηση. Είναι μια κίνηση του Κοινοβουλίου επιβεβλημένη από το λαό και την κοινωνία και η οποία είναι απολύτως προς την κατεύθυνση να συμβάλλει στην προάσπιση των συμφερόντων και των δικαιωμάτων της κοινωνίας και του λαού, τα οποία και η κυβέρνηση υπερασπίζεται. Εν σχέση τώρα με τα λοιπά προνόμια, αναφερόμουν στις δηλώσεις που έκανε η κυρία Μπακογιάννη εχθές, η οποία συσχέτισε τον εαυτό της με την χρήση εκ μέρους του κυρίου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ενός χώρου στη Βουλή με την ιδιότητά του ως πρώην Πρωθυπουργού. Για τον ίδιο χώρο έχει αναφερθεί στα ίδια μέσα ενημέρωσης που φιλοξενούν τις δηλώσεις σας ότι κάνετε χρήση του εσείς και η κυρία Μπακογιάννη. Ενημερώνω το Σώμα γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση. Στο κτίριο της Βουλής υπάρχουν τρεις πρώην πρωθυπουργοί που δεν έχουν κοινοβουλευτική βουλευτική ιδιότητα. Ο κύριος Παπανδρέου, ο κύριος Σημίτης και ο κύριος Μητσοτάκης. Και από τους τρεις ζήτησα με επιστολή μου να αποχωρήσουν από τους χώρους του Κοινοβουλίου και να ελευθερώσουν αυτούς τους χώρους για να μπορούν οι βουλευτές να έχουν χώρο να διαβάζουν τα νομοσχέδια, γιατί θέλω να πιστεύω ότι οι βουλευτές αυτής εδώ της Βουλής, εν αντιθέση με τους βουλευτές άλλων περιόδων, δεν θα ψηφίζουν αδιάβαστοι, δεν θα λένε ψήφισα αλλά δεν το είχα διαβάσει όπως κάποιοι βουλευτές και υπουργοί προηγούμενων περιόδων. Οι απαντήσεις που έχω λάβει, επειδή άλλα δημοσιεύονται στα μέσα ενημέρωσης, είναι του μεν κυρίου Σημίτη ότι μου υπενθυμίζει ότι έχει υπάρξει θύμα τρομοκρατικής επίθεσης και επομένως με θέτει πρώτων ευθυνών μου για την επιλογή να αλλάξει γραφείο. Του κυρίου Παπανδρέου, ο οποίος δέχεται να αλλάξει γραφείο και ζητεί να του υποδειχθεί άλλος χώρος. Και του κυρίου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο οποίος επικαλείται την κοινοβουλευτική του ιστορία και ζητεί να αναθεωρήσω την απόφασή μου. Επίσης να σας ενημερώσω ότι έχω προπολού ζητήσει να απομακρυνθούν από τα κτίρια της Βουλής μη σχετιζόμενα με οποιονδήποτε τρόπο εδώ και πάρα πολύ καιρό με το Κοινοβούλιο πρόσωπα και ειδικότερα πληροφορηθήσα ότι διατηρούν γραφεία σε κτίρια της Βουλής η κυρία Δαμανάκη και ο κύριος Πάγκαλος, ζήτησαν να απομακρυνθούν και είχα την ενημέρωση από τον αποχωρούντα Γενικό Γραμματέα ότι έχουν απομακρυνθεί. Πληροφορούμε από μέσα ενημέρωσης ότι δεν έχουν απομακρυνθεί και ότι τώρα εξετάζεται το αν θα απομακρυνθούν. Όλα αυτά καταδεικνύουν ότι και μέσα στο Κοινοβούλιο κάποιοι έχουν δημιουργήσει ένα προνομιακό καθεστώς καστών και βαρονιών που δεν συνάδει και δεν προσάδει προς την δημοκρατική λειτουργία. Σας απαντώ λοιπόν
επί των προνομίων. Σας απαντώ αν θέλετε να το εξειδικεύσουμε και πιο πολύ, και θα το διεκδικήσω αν επιμείνετε, ότι διαπίστωσα ότι είχαμε φτάσει στο σημείο να χρησιμοποιούν προνομιακά τις υπηρεσίες της Βουλής για ενημέρωση, για ηλεκτρονική ενημέρωση και για χρήση διαφόρων υπηρεσιών που πληρώνει η Βουλή πρόσωπα μη δικαιούμενα. Αν θέλετε θα το εξειδικεύσουμε παραπάνω αν επιμείνετε, αλλά αυτού του είδους τις κορώνες περί προνομίων όχι στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και όχι στην πρόεδρο της Βουλής που επέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ και η οποία είπε θα σπάσει αυτό το καθεστώς και αυτό το απόστημα. Λοιπόν, ακούστε.